Οι χριστιανοί στους Αγίους Τόπου αντέδρασαν στην επέλαση των Μογγόλων με τυφλό πανικό. Πρώτα παραδόθηκε η Αντιόχεια, ένα από τα διαμάντια που ανήκαν στους Σταυροφόρους, ενώ ένα άλλο, η Άκρα, σύναψε συμφωνία με τους Μογγόλους, κρίνοντας πως εκείνη ήταν το μικρότερο κακό. Απεγνωσμένες εκκλήσεις για στρατιωτική βοήθεια στάλθηκαν στους ηγεμόνες της Αγγλίας και της Γαλλίας. Οι δυτικοί σώθηκαν από την επέμβαση των ορκισμένων εχθρών τους, των μαμελούκων της Αιγύπτου, οι οποίοι κινήθηκαν βόρεια προκειμένου να αντιμετωπίσουν το στράτευμα που ρήμαζε την Παλαιστίνη. Έχοντας σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά τους για σχεδόν έξι δεκαετίες, οι Μογγόλοι υπέστησαν τώρα την πρώτη σοβαρή ήττα στην Άιν Τζαλούτ, στην Βόρεια Παλαιστίνη, το Σεπτέμβριο του 1260, παρά τη δολοφονία του θριαμβευτή στρατηγού του Σουλτάνου Κουτούζ σε μια εσωτερική διαμάχη για την εξουσία, οι Μαμελούκοι συνέχισαν να προελάβουν ασταμάτητοι. Στην πορεία διαπίστωσαν πως άλλοι είχαν τη δουλειά για λογαριασμό τους, ε, οι Μογγόλοι τσακίζοντα την αντίσταση των τόπιων πληθυσμών, είχαν ενώσει πόλει και επαρχίε σε μια ενιαία επικράτεια. Όπω ο Τζένκι Χάν είχε υποφεληθεί από την Ένωση τη Κεντρική Ασία πριν εισβάλλει σε αυτήν στι αρχέ του 13ου αιώνα, έτσι και οι Μογγόλοι έκαναν άθελά του δώρο τη Συρία και τι σημαντικέ πόλει Χαλέπη και Δαμασκό στου εχθρού του. Οι Μαμελούκοι μπόρεσαν έτσι να μπουν μέσα σχεδόν ανενόχλητοι. Οι χριστιανοί στους Αγίους Τόπους και στην Ευρώπη παρακολουθούσαν τις εξελίξεις με αποτροπιασμό χωρίς να γνωρίζουν τι θα γινόταν μετά ή τι τους επιφύλασε το μέλλον. Δεν χρειάστηκε να περάσει καιρό για να αλλάξουν ριζικά στάση απέναντι στους Μογγόλους. Η χριστιανική Ευρώπη είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι παρά τις τραυματικές εμπειρίες που είχε από τις συναντήσεις της με τις φοβερές ορδές των καβαλάριδων που περνούσαν τις βόρειες ακτές της μαύρη και εισέβαλαν στι πεδιάδε τη Ουγγαρία, οι Μογγόλοι ίσω τελικά να ήταν οι όπω κάποτε του είχαν θεωρήσει οι Ευρωπαίοι όταν είχαν πρωτοεμφανιστεί. Τι δεκαετίε μετά το 1260 στάλθηκαν επανειλημμένω αποστολέ από την Ευρώπη και του Αγίου Τόπου με σκοπό να συναυθεί μια συμμαχία με του Μογγόλου κατά των Μαμελούκων. Πρεσβευτέ <coughs> έκαναν τακτικά και την αντίστροφη διαδρομή, σταλμένη από τον Χουλέγκου, τον ισχυρότερο Μογγόλο πολέμαρχο στην Ασία, και από τον γιο του, το, τον γιο του Άκαμπα, ο οποίο ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευτεί, διότι ενδιαφερόταν κυρίω να χρησιμοποιήσει την αυτική δύναμη των Δυτικών εναντίον τη Αιγύπτου και εναντίον των εδαφών που αυτή είχε μόλι κατακτήσει στην Παλαιστίνη και στην Σύρια. <κυρίζει> Τα πράγματα περιπλέχθηκαν ωστόσο όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια τριβής στις τάξεις των ίδιων των Μογγόλων. Στα τέλη του 13ου αιώνα ο κόσμος των Μογγόλων είχε αποκτήσει αχανείς διαστάσεις, καθώς εκτινόταν από τον Ειρηνικό ωκεάνο ως την Μαύρη Θάλασσα και από τις στέπες της Βόρειας Ινδίας ως τον Περσικό κόλπο και έτσι άρχισαν να εμφανίζονται εντάσεις και ρογμές. Η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε τέσσερα μεγάλα τμήματα οι σχέσεις των οποίων γίνονταν όλο ένα και πιο εχθρικές. <coughs> η κεντρική ηγεσία βρισκόταν στην Κίνα, στην κεντρική Ασία τον έλεγχο διατηρούσαν οι διάδοχοι του Τσάγκα Τάι, ενός ανθρώπου που ένας Πέρσης συγγραφέας περιέγραφε ως χασάπι και τύρανο. <laughs> <laughs> Ενό τρισκατάρα του άντρα που ήταν βάναυσος και μοσταγής», το απόλυτο κακό ο Τσαγκατάι. Καλώς ακούγεται αυτός. Στα δυτικά οι Μογγόλοι, οι οποίοι διατηρούσαν τον έλεγχο στις στέπες της Ρωσίας και πέρα από αυτή, στην κεντρική Ευρώπη έμειναν ε, γνωστοί ως η Χρυσή Ορδή, ενώ στο μεγάλο Ιράν οι ηγεμόνες έμειναν γνωστοί ως Ιλχανίδες, αναφορά στον τίτλο Ιλχάν, που τους χαρακτήριζε ως υποδέστερους και υποτελείς του κεντρικού κλάδου της μογγολικής ηγεσία. <laughs> Χασάπης και τύρανος, καλός ο τσαγκατάει. Οι μαμελούκοι εκμεταλλεύτηκαν τώρα δεξιοτεχνικά τις πολιτικές διενέξεις στο στρατόπεδο των εχθρών τους, συνάπτοντας συμφωνίες με τον Μπέρκε, τον ηγέτη της χρυσή Ορδής, οι προστριβές του οποίου <coughs> <coughs> με τους, <coughs> με τους Ιλχανίδες είχαν ήδη εξελιχθεί σε ανοιχτή σύγκρουση. Η εξέλιξη αυτή αύξησε τι πιθανότητε να συναυθεί συμφωνία ανάμεσα στη χριστιανική Ευρώπη και του Ηλχανίδε. Τα σχέδια αυτά έφτασαν πιο κοντά στο να ευοδοθούν στα τέλη τη δεκαετία του 1980, όταν μια πρεσβεία με επικεφαλή τον Ραμπάν Σάουμα, επίσκοπο των Ουιγούρων στη Δυτική Κίνα, στάλθηκε από τον Ιλχανίδη ηγεμόνα στην Ευρώπη, προκειμένου να συναντηθεί με του κορυφαίου Δυτικού ηγεμόνε και να οριστικοποιηθούν οι όροι μια στρατιωτική συμμαχία. Ο Ραμπάν Σάουμα ήταν μια καλή επιλογή, εκλεπτισμένο, ευφυή και καλός χριστιανό. Παρά τη φημολογία ότι ήταν βάρβαροι, οι Μογγόλοι ψυχολογούσαν εξαιρετικά του ξένου. Κανεί δεν ενθουσιάστηκε περισσότερο από τον Εδουάρδο τον πρώτο τη Αγγλίας όταν έμαθε τα σχέδια για κοινή δράση, <coughs> όντας ένας από τους πιο ενθουσιώδεις σταυροφόρους, ο Εδουάρδος είχε επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους το 1271 και τα όσα είχε δει του είχαν προκαλέσει φρίκη. Το συμπερασμά του ήταν ότι οι χριστιανοί έμοιαζαν να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο για να καυγαδίζουν μεταξύ τους από ότι για να πολεμούν τους μουσουλμάνους και αυτό ήταν από μόνο του πολύ κακό. Πραγματικό αποτροπιασμό ωστόσο του είχαν προκαλέσει οι Βενετοί όχι μόνο συναλλάσσονταν με τους άπιστους, αλλά και τους παρήχαν υλικά για την κατασκευή πολιορκητικών μηχανών που θα χρησιμοποιούνταν εναντίον χριστιανικών πόλεων και οχυρών. Ο Βασιλιά λοιπόν ενθουσιάστηκε όταν δέχτηκε τον επίσκοπο από την Ανατολή και αμέσω ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητά του ήταν η ανάκτηση τη Ιερουσαλήμ. Δεν σκεφτόμαστε άλλο ζήτημα εξών από αυτό το θέμα, είπε ο Άγγλο Μονάρχη στον επίσκοπο, προτού του ζητήσει να τελέσει τη θεία κοινωνία για τον ίδιο τον Βασιλιά και την συνοδεία του. Περιέβαλε τον επίσκοπο με τιμέ και σεβασμό, δίνοντά του αφιδό δώρα και χρήματα, αφού πρώτα παρέθεσε δεξίωση για να γιορτάσουν τα καλά που έρχονταν. Καταστρώθηκαν σχέδια συνεργασία με σκοπό να εξασφαλιστούν οι Άγιοι Τόποι για λογαριασμό τη χριστιανοσύνη άπαξ διαπαντό. Οι προσδοκίε για τον επικείμενο θρίαμβο του χριστιανισμού ήταν τόσο μεγάλε που στη Ρώμη έγιναν μέχρι και πομπέ προκειμένου να επανηγυρίσουν την επερχόμενη ήττα του Ισλαμισμού. Μέσα σε λίγε δεκαετίες οι Μογγόλοι είχαν μετατραπεί στο μυαλό των Ευρωπαίων από σωτήρες σε δαίμονες και πάλι σε σωτήρες. Οι σκέψεις ότι ερχόταν το τέλος του κόσμου είχαν δώσει τη θέση τους στην πεποίθηση ότι ερχόταν ένα νέο ξεκίνημα. Τα μεγαλεπίβολα αυτά σχέδια όμως δεν κατέληξαν πουθενά. Όπως ακριβώς η μία σταυροφορία μετά την άλλη αποτύχαναν να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους, έτσι και όλα τα μεγάλα λόγια περί μια συμμαχία που θα κάλυπτε έκταση χιλιάδων χιλιόμετρων και θα έκρινε τη μοίρα των παγκόσμιων θρησκειών δεν απέφεραν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο Εδουάρδο ο πρώτος από ό,τι φάνηκε, είχε σοβαρά προβλήματα πολύ πιο κοντά στο σπίτι του. Αντί να σχηματίσει μια μεγάλη συμμαχία με του Μογγόλου εναντίον τη μουσουλμανική Αιγύπτου, ο Άγγλο Βασιλιά αναγκάστηκε να ταξιδέψει στη Σκωτία προκειμένου να καταπνίξει την εξέγερση του Βίλιαμ Γουάλλα. Αντίστοιχα προβλήματα απασχολούσαν και άλλους Ευρωπαίους μονάρχες. Έτσι έλαβε τέλος η χριστιανική παρουσία στους Αγίους Τόπους δύο αιώνες μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους υπότες της πρώτης σταυροφορίας. Χάθηκαν και τα τελευταία χριστιανικά προπύργια. Η Σιδών, η Τύρος, η Βυριτός και η Άκρα παραδόθηκαν στους Μαμελούκους το 1291. Αποδείχτηκε ότι οι καλές προθέσεις και ο ενθουσιασμός δεν αρκούσαν από μόνα τους για να υποστηρίξουν, να σώσουν ή να κρατήσουν τους τόπους που αποτελούσαν την καρδιά της χριστιανικής πίστης. Για ένα διάστημα υπήρξαν ορισμένες απατηλές αναλαμπές. Το χειμώνα του 1299 οι Μογγόλοι κατάφεραν εν τέλει αυτό που προσπαθούσαν για πάνω από μια γενιά να συντρίψουν το στρατό των Μαμελούκων. Εκείνα, Τρομερό. Η νίκη του ήταν τόσο ξεκάθαρη που κυκλοφόρησαν φήμε στην Ευρώπη ότι η Ιερουσαλήμ είχε ανακτηθεί από του χριστιανού τη Ανατολή που είχαν πολεμήσει πλάι στου Μογγόλου συμμάχου του. Φημολογούνταν επίση ότι ο ηγεμόνα των Ιλχανίδων είχε ασπαστεί το χριστιανισμό και ήταν ο νέο προστάτη των Αγίων Τόπων. Ορισμένε αναφορέ ανακοίνωναν με ενθουσιασμό ακόμα καλύτερα μαντάτα. Οι Μογγόλοι δεν είχαν αρκεστεί να διώξουν του Μαμελούκου από τη Συρία και την Παλαιστίνη αλλά είχαν εισβάλει και είχαν καταλάβει και την Αίγυπτο. Όλα αυτά ακούγονταν πολύ καλά για να είναι αληθινά. Οι Μογγόλοι είχαν όντω επιτύχει μια μεγάλη νίκη στο πεδίο τη μάχη, ωστόσο οι ενθουσιώδει εξιστορήσει δεν ήταν άλλο από παρανοήσει, φήμε και ευσεβεί πόθη. Οι άγιοι τόποι του χριστιανισμού είχαν χαθεί για πάντα.